Ο θάνατος ενός άτυχου βρέφους από αιμορραγία στάθηκε αφορμή για την ανακάλυψη μιας νέας ομάδας αίματος. Μια ένδειξη στο αίμα της μητέρας οδήγησε στην ανακάλυψη περίεργων αντισωμάτων. Λίγο καιρό αργότερα, καθώς οι γιατροί προσπάθησαν να μάθουν περισσότερα γι' αυτό, ένα δείγμα από το αίμα της μητέρας έφτασε σε ένα εργαστήριο στο Μπρίστολ. Εκεί, οι ερευνητές έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Το αίμα της γυναίκας ήταν εξαιρετικά σπάνιου τύπου, κάτι που μπορεί να έκανε το αίμα του μωρού της ασύμβατο με το δικό της. Είναι πιθανό ότι αυτό όθησε το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας να παράγει αντισώματα κατά του αίματος του μωρού. Μέσω της μελέτης του δείγματος αίματος της μητέρας και μαζί με έναν αριθμό άλλων, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανακαλύψουν τι ακριβώς έκανε το αίμα της διαφορετικό και στη διαδικασία επιβεβαίωσαν ένα νέο σύνολο ομάδων αίματος. Οι τέσσερις κύριοι τύποι αίματος, α, β, 0 και αβ, δεν είναι το μόνο σύστημα ταξινόμησης του αίματος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ομαδοποίησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων με βάση τις διαφορές στα σάκχαρα ή τις πρωτεΐνες που καλύπτουν την επιφάνειά τους, γνωστά ως αντιγόνα. Τα συστήματα ομαδοποίησης λειτουργούν ταυτόχρονα, έτσι το αίμα μπορεί να ταξινομηθεί. Χάρη στις διαφορές στα αντιγόνα, εάν κάποιος λάβει μη συμβατό αίμα από έναν δότη, το ανοσοποιητικό σύστημα του δέκτη μπορεί να ανιχνεύσει αυτά τα αντιγόνα ως ξένα και να αντιδράσει εναντίον τους. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και γι' αυτό το αίμα που δίνεται πρέπει να είναι κατάλληλο εάν κάποιος κάνει μετάγγιση. Κατά μέσο όρο, ένα νέο σύστημα ταξινόμησης αίματος περιγράφεται από ερευνητές κάθε χρόνο κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτά τα νεότερα συστήματα τείνουν να περιλαμβάνουν τύπους αίματος που είναι απίστευτα σπάνιοι, αλλά για όσους τους διαθέτουν, το να γνωρίζουν και μόνο ότι έχουν τέτοιο αίμα θα μπορούσε να είναι σωτήριο. Κάπως έτσι, οι επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστήριο του πιο πρόσφατου τύπου αίματος, γνωστού ως ER. Τα μυστηριώδη αντισώματα στο δείγμα εντοπίστηκαν επίσης σε δείγμα μόλις 13 ατόμων τα τελευταία 40 χρόνια. Άλλοι πρόσφατα καθιερωμένοι τύποι έχουν βρεθεί χάρη σε παρόμοιο μικρό αριθμό ατόμων. Το 2020, μια νέα ομάδα αίματος που ονομάζεται MAM αρνητικό επιβεβαιώθηκε σε μόλις 11 άτομα παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της μελέτης πιθανότατα θα επικυρωθούν επίσημα σε μια συνάντηση της Διεθνούς Εταιρείας Μετάγγισης Αίματος.